Την έντονη δυσφορία του εκφράζουν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί με αφορμή την σειροϊκρουσμάτων σε κρατουμένου της φυλακέ Αγίου Στεφάνου της Πάτρας και το γεγονός ότι σχεδόν σε καθημερινή βάση προχωρούν σε μεταγωγές κρατουμένων στα νοσοκομεία της περιοχής. Πολλέ φορέ έχουμε πει και περιμένουμε κάποια στιγμή η πολιτεία να πάρει τι πρωτοβουλίε που χρειάζονται ώστε να απεμπλακεί η αστυνομία από τι μεταγωγέ προ τα νοσοκομεία και στα δικαστήρια ε, από την ελληνική αστυνομία ε, και να την αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία εξωτερική φυλάξη κατάστημα κράτηση. Την παρούσα περίοδο που κορυφώνεται το κύμα και η εξάπλωση του κορονοϊού μέσα στο κατάστημα κράτηση, μέσα στη φυλακή τη Πάτρα. Ε, και τα πακρούσματα έχουν φτάσει κοντά στα 100. Οι, οι, αστυνομικοί καθημερινά καλούνται όλοι οι αστυνομικοί της, των υπηρεσιών της Αχαΐας που αναγκαστικά λόγω του φόρτου εργασίας ε, ενισχύουν το τμήμα μεταγωγών και δικαστηρίων πατρών. Ε, καθημερινά με ειδικέ στολές, με πλήρη, με πλήρη εξοπλισμό, με ολόσωμε φόρμες, μάσκα, γάντια, γάντια και οτιδήποτε προβλέπετε, ε, διακομίζουν, μεταγάγουν. Τους, αστυνομ, τους κρατουμένους που είτε είναι φερόμενοι ως κρούσματα, ενδεχόμενα κρούσματα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα προς εξετάσεις για νοσηλεία στα νοσοκομιακά ιδρύματα της περιοχής. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούνται καθημερινά δύο ή και τρεις μεταγωγές κρατουμένων επιβεβαιωμένα θετικών στον ιό COVID-19 από την φυλακή της Πάτρας προς τα νοσοκομεία. Με πολύ ωραία παραμονή, βέβαια, μέσα σε αυτά, διότι τα κρούσματα είναι δεκάδε. Άλλη μια δύσκολη δουλειά, άλλο ένα δύσκολο πάραργο που σε αυτή την περίοδο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο για του αστυνομικού τη Αχαΐας, οι οποίοι έπρεπε να είναι στον δρόμο δίπλα στον πολίτη και όχι να κάνουν ε, όλα αυτά τα πάραργα που καλούνται να κάνουν. Πρόκειται, όπω τονίζουν οι συνδικαλιστέ αστυνομικοί, για μια δουλειά που από το 1999 έχει ανατεθεί με νόμο σε άλλη υπηρεσία που ιδρύθηκε. Από το 1999 υπάρχει νόμος ο οποίος ε, μεταφέρει, απεμπλέκει την αστυνομία από αυτά τα καθήκοντα και τα ορίζει ε, ορίζει ως αρμόδια την, την υπηρεσία εξωτερικής φυλάξης καταστημάτων κράτησης. Πλην όμως συνεχώς κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο από τότε, από το 1999, ε, εκδίδονται νόμοι οι οποίοι Ορίζουν και πάλι τι αστυνομικέ δυνάμει τη Αχαΐας και μόνο τη Αχαΐας, Είμαστε η μόνη πόλη, η μόνη περιοχή στην, στην επαρχία τη Ελλάδα που είμαστε επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον. Αυτό πρέπει να σταματήσει, ώστε ο αστυνομικό ε, να κάνει τη δουλειά του και όχι το κάθε λογή παράργα που αδυνατούν ή δεν θέλουν ή το κράτο αποφασίζει τέλο πάντων ε, να μην το κάνουν άλλε υπηρεσίε.